είναι γραφειοκρατικός μηχανισμός εκεί που θέλει και είναι φοβερά αποτελεσματικός όταν θέλει να πάρει μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση, την οποία θέλουν πολύ ισχυροί. Αυτοί λοιπόν όλοι που ανέφερε ο Νίκος, πολύ φοβούμαι ότι μέχρι τότε θα έχει τελειώσει η ιστορία, διότι στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ θα έχει εγκριθεί το κονδύλιο, η Κομισιόν θα έχει πει ναι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή άκουσα ποια ονόματα είπε ο Νίκος, ξέρω ότι οι μεγάλες πολιτικές ομάδες θα πούν ναι κατά πλειοψηφία, άρα θα περάσει και από το Κοινοβούλιο. Πάντως δεν ξέρω αν μπορώ να συμπληρώσω ότι μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα και το ξέρετε όλοι πολύ καλά, να εμποδίσουμε, τουλάχιστον να εμποδίσουμε τη χρηματοδότηση, να μην χρηματοδοτήσουμε εμείς τουλάχιστον ένα μουσείο, το οποίο μουσείο θα αφήνει την Ελλάδα εκτός για να μας παρουσιάσει μια άλλη Ευρώπη, μια Ευρώπη όπως τη βλέπει η λατινική χριστιανοσύνη. Να δούμε τι από όλα θα πρωτοεμποδίσουμε, μου φαίνεται, από όλα αυτά που γίνονται. Νίκο Μπέλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφορμή από αυτό που λες ότι έχουμε ζωή μέσα μας και ζούμε εμείς οι Έλληνες και μας ζηλεύουν. Είχαμε κάνει μια επίσκεψη με συναδέλφους στον γείτονα Κακλαμάνι όταν ήταν ευρωβουλευτής. Έτσι. Και ήμασταν μια μικρή ομάδα Ελλήνων δημοσιογράφων. Τώρα ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα. Και ξεσηκώσαμε, έτσι, να το πω, το ξεσηκώσαμε στο Στρασβούργο. Πεντάγαμε και κοιτούσα και μας δείχναν, δηλαδή, αυτοί είναι Έλληνες. Δεν είναι. Τα παιδιά, η Petit France και τέτοια. Είχαμε πάει, είχαμε κάνει φοβερά γεύματα, φοβερά δείπνα. Και δεν έχει ζωή το Στρασβούργο, έτσι, ως πόλη, δεν έχει νυχτερινή ζωή. Όχι, νομίζω ότι η όποια ζωή του Στρασβούργου είναι η εβδομάδα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και οι Έλληνες είναι σαν τις μύγες μες στο γάλα. Τελευταίο θέμα που θα συζητήσουμε είναι η προεκλογική περίοδος. Εκλογές ή όχι. Ποιος κερδίζει, ποιος δεν κερδίζει. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε περιοδία. Ο γνωστός σας και φίλος σας και συναδελφός μας, ο Γιάννης Ευσταθίου, είναι μαζί του. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είμαι από τα δύο δία της Νεμαίας όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Κατευθυνόμενοι προς Τρίπολη. Να ξεκινήσουμε με ένα συνήθιστο γεγονός που τουλάχιστον στα 19 χρόνια που ασκώ τη δημοσιογραφία, πρώτη φορά μου συμβαίνει. Σταμάτησε η αστυνομία το πούλμαν των δημοσιογράφων του Συνοδού του Πρωθυπουργού για έλεγχο. Σωματικό έλεγχο, δηλαδή αν έχετε όπλα πάνω σας τι. Ξέρω εγώ, καλά. Μπήκατε και στον χώρο της τρομοκρατίας τώρα, εντάξει. Μπορεί να τους πέρασαν για λαθρομετανάστες. Όλα αυτά σκεφτήκαμε πάντως. Και τι έγινε τελικά, ο έλεγχος ή απετράπη ή απεφεύχθη τελευταία στιγμή. Έγινε ο έλεγχος, δείχθηκαν τα όπλα μας ότι είναι, φαίνεται, χαμηλού βεληνεκούς και ξεκινήσαμε. Λοιπόν, αυτό είναι μια ένδειξη ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Ακριβώς. Δεν είναι. Βεβαίως. Γιάννη, πού πάει ο Πρωθυπουργός? Κατευθυνόμαστε προς Τρίπολη, όπου θα συναντηθούμε με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα πρώτος σταθμός είναι το χωριό Κανδύλα Μαντινίας. Είναι ένα χωριό στο οποίο οι κάτοικοι του, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν ψήφισαν στις τελευταίες ευρωεκλογές. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για κάποια ερευνητικά έργα που δεν είχαν γίνει εκεί. Τώρα ο Πρωθυπουργός, τα έργα εξαγγέλθηκαν, δημοπρατήθηκαν τον περασμένο μήνα και ο Πρωθυπουργός σε αυτό το χωριό θα έχει την ευκαιρία να... Να τους πείσει να ψηφίσουν στις εκλογές. Ουσιαστικά έτσι δεν είναι? Δεν σε άκουσα εκεί. Ναι, να επιχειρηματολογήσει πέρα του να ψηφίσουν στις εκλογές. Ακριβώς, τονίζοντας ότι αναλύοντας μάλλον την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης και τονίζοντας σύμφωνα με πληροφορίες ότι ο αγροτικός τομέας είναι ακρογωνιός λίθος πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και θα ανακοινώσει διάφορα που... Κόβεται η επικοινωνία. Γιάννη, το ακούσαμε το ρεπορτάζ όμως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά, καλό ρεπορτάζ. Εκλογές, πότε, πρόβλεψη. Πρόβλεψη. Εγώ έκανα γραπτός μια πρόβλεψη για τις 27 Φεβρουαρίου. Ο Πρωθυπουργός αντέδρασε μάλλον βία, διότι έχω την αίσθηση ότι κάει και ένα χαρτί. Θυμάμαι το προσχεδιτικό πρωτοσέλιδο. 27 Φεβρουαρίου. Σάββατο ήταν νομίζω, Σάββατο, να το έγραψες. Ακριβώς. Έχω την αίσθηση ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάρτιο, δηλαδή σχεδόν με πάσα βεβαιότητα μπορώ να το πω. Τελικά με αφορμή την προεδρική εκλογή. Ναι, με την προεδρική εκλογή. Βλέπω δηλαδή ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν μπορεί να κάνει πίσω στο θέμα του Προέδρου και ειδικά στην ψήφιση του κ. Στεφανόπουλου. Από την άλλη μεριά ο κ. Σημίτης βολεύεται πάρα πολύ με εκλογές τον Μάρτιο. Δεν θα έχουν καν ξεκινήσει τα προβλήματα, θα είναι όλα μπροστά του. Και αυτό με οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι θα πάμε σε εκλογές 26 Μαρτίου, τελευταία Κυριακή.
Ναι, νομίζω ντέρμπι. Ντέρμπι φοβερό. Ντέρμπι με ελαφρό προβάδισμα του Πασόκ. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μου ζητούσατε και ολοκληρώνω με αυτό να σας πω, νομίζω ότι το Πασόκ θα κερδίσει έστω και βραχία κεφαλή στο τέλος. Mm-hmm. Απάντηση, πρόβλεψη. Καταρχήν πιστεύω και εγώ ότι και σε καμία περίπτωση, έτσι όπως έχει εξελιχθεί πλέον η κατάσταση, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να βγάλει πρόεδρο Δημοκρατίας στο Μάρτιο. Mm-hmm. Όχι ποιον, το ποιον είναι μια άλλη ιστορία. Θα συνενέσει όμως την εκλογή πρόεδρο. Να βγάλει πρόεδρο, διότι όταν έχουμε βασίσει την τελευταία στρατηγική μας πάνω στο ότι η κυβέρνηση Σιμίτη είναι μια κακή κυβέρνηση, για να μην χρησιμοποιήσω ακόμη βαρύτερες εκφράσεις, που εμπολείς και εγώ το πιστεύω αυτό, mm-hmm. δεν μπορείς από εκεί και πέρα να λες ότι βγάζω πρόεδρο Δημοκρατίας. Στη στιγμή, μάλιστα, άλλο τώρα το ψευτοδίλημα που έχει βάλει το Πασόκ, το ερώτημα και αυτό που ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό στις ερχόμενες εκλογές δεν είναι ποιος θα είναι ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Mm-hmm. Διότι είναι, μεν βγαίνει 80% ότι είναι πολύ καλός πρόεδρος ο κ. Στεφανόπουλος και είναι. Mm-hmm. Αλλά αν θα ρωτήσεις επίσης τον ελληνικό λαό τι αρμοδιότητα έχει ουσιαστικής παρέμβασης αυτός ο πρόεδρος στα πολιτικά δρόμενα της Ελλάδος, 90% δεν σου πει κανένα. Μετά τις εκλογές όμως, επομένως, είναι ένα ψευτοδήλημα το οποίο το έχει βάλει και που παραλίγο η Νέα Δημοκρατία να πέσει μέσα. Το ερώτημα είναι ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο στη νέα χιλιετία. Mm-hmm. Αυτό είναι το ερώτημα το κυρίαρχο και εκεί πρέπει να το απαντήσει. Εκεί είναι τώρα. Στη νέα χιλιετία είναι πολύ. Μέσα στη νέα χιλιετία να βγούμε. Από εκεί και πέρα. Συμφωνώ και εγώ ότι θα είναι ντέρμπι, ένα ντέρμπι το οποίο θα κληθεί στα μπέναλτι κατά τη δική μου άποψη. Μιλώ πάντα με το συγκεκριμένο πολιτικό κλίμα και συγκεκριμένο πολιτικό σκηνικό που έχουμε σήμερα, έτσι. Ναι. Διότι αύριο μπορεί να συμβεί κάτι που να δώσει ένα πολύ ουσιαστικότερο προβάδισμα στο ένα ή το άλλο από τα μεγάλα κόμματα. Ναι. Από εκεί και πέρα στα μπέναλτι, όπως ξέρετε, το κάθε τι καλό, έχει δεν μεγάλη πολύ, σημασία αλλά η ψυχολογία αυτού που το χτυπά και η ικανότητα του τερματοφύλακα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι και στις δύο θέσεις έχουμε καλύτερους παίκτες από αυτούς που έχει το Πασόκ. Τερματοφύλακα ποιον έχετε εσείς? Και είναι μια έμεση απάντηση σε αυτό που είπε ο Γιώργος Παπαχρήστη. Ο δικός σας τερματοφύλακας ποιος είναι? Α, δεν θα σας το αποκαλύψουμε από τώρα, γιατί μπορεί και να τον επηρεάσουν με διαφόρους τρόπους. Το ποιος θα χτυπήσει τα μπέναντι είναι γνωστό. Και στο Πασόκ είναι γνωστό. Το ποιος θα είναι τερματοφύλακας, αφήστε το για έκπληξη. Τελικά δεν θα είναι μάχη Πασόκ Νέα Δημοκρατία, έτσι είναι. Είναι μάχη. Νομίζω ότι θα είναι κάτι ευρύτερο, αν και με τις παραδοσιακούς πλεονόρους της δεκαετίας του 70 ή και του 80 ακόμα, κεντροαριστερά, κεντροδεξιά, έχει αλλάξει μορφή. Αλλά για να μπορούν να μας καταλαβαίνουν καλύτερα αυτοί που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι θα είναι πρώτον μια σκληρή παραταξιακή μάχη. Και δεύτερον, ότι θα είναι και ένα προσωπικό στοίχημα των δύο που είπατε, των δύο αρχηγών. Ναι. Και των δύο τερματοφυλάκων. Έτσι. Εγώ δεν έχω να συνεισφέρω πολλά σε αυτά που λέει ο κύριος Κακλαμάνης. Έχω να πω όμως ότι αυτές οι εκλογές κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν από άλλα στοιχεία από αυτά που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η ιστορία που έχει ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, διότι ακροβατεί μεταξύ της φθοράς της κυβέρνησης και του ειδικού δικαστηρίου που είναι πίσω από εδώ, έτσι, μπορεί να μας οδηγήσει σε μια τρομακτική πόλωση, η οποία... Και να δούμε ακρότητες. Και να δούμε ακρότητες οι οποίες δεν θα περίμενε κανείς να τις δει παραμονές της χιλιετίας. Κίνδυνο σε μια τέτοια περίπτωση, αλλά εγώ έχω μια μικρή ένσταση, δεν είναι μόνο οι ακρότες που πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα τις δούμε γιατί τις έχει ξεπεράσει ο κόσμος. Είναι ότι δεν θα αναδειχθούν ίσως τα πραγματικά προβλήματα πάνω στα οποία θα πρέπει τα δύο μεγάλα κόμματα που φιλοδοξεί ή το ένα ή το άλλο να κυβερνήσει τον τόπο να πάρει θέσεις. Έτσι όπως απλά εγώ αν θέλετε και θέλω να το πω, καλά. Γιατί εγώ μου αρέσει να μιλώ ξεκάθαρα, εγώ διαφωνώ ουσιαστικά με το να προσεποποιείται η ιστορία με τη διαφθορά, τη διαπλοκή και τη διαφάνεια σε πρόσωπα. Εγώ όταν δεν μπορώ να βροντίξω το γάιδαρο, δεν βροντάω το σαμάρι. Το οποιοδήποτε πρόσωπο θα μπορούσε να παίξει τον οποιοδήποτε ρόλο σε σχέση με τα ονόματα που ακούγονται, εφόσον οι θεσμοί δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχουν. Ή εφόσον οι νόμοι δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχουν. Όταν υπάρχουν θεσμοί και νόμοι και η οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν τους χρησιμοποιεί, τότε δεν φταίνουν τα πρόσωπα, φταίει η κυβέρνηση. Γι' αυτό εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας κατά την άποψή μου σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή στον τρόπο λειτουργίας θεσμών και νόμων σε σχέση με τα όσα γίνονται και όχι στα πρόσωπα. Τα πρόσωπα θα πρέπει να ελεγχθούν υπό άλλη έννοια, όχι της αναθεώρησης των όποιων συμβάσεων έχουν πάρει από πάνω ή από κάτω από το τραπέζι,
αλλά τη στήριση των όρων της σύμβασης. Αυτό δηλαδή το πράγμα που άξονα δεν το έχει πει ποτέ ο Καραμαλής και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Μπορεί να το λέμε κάποιοι που θέλουμε να δείξουμε ένα υπερπατριωτισμό στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, δεν πρόκειται να αναθεωρηθούν όλες οι συμβάσεις. Αλλά η τήρηση των όρων των συμβάσεων πρέπει να ελεγχθεί. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν εγώ έχω πάρει ένα πακέτο για να χτίσω 5 σπίτια και εγώ έχω χτίσει ένα, δεν μπορώ να παριστάνω. Ακριβώς. Είναι άλλο όμως το ένα πράγμα και άλλο το άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο προσταθμασμούς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με αλλαγή ενότητας.